unboxing για το Deep Sea Adventure. Έχουμε γυρίσει βίντεο για πώς παίζει το παιχνίδι. Απλά ήθελα να σας δείξω ένα γρήγορο unboxing για να δείτε πόσο μικρό πραγματικά είναι το παιχνίδι. Είναι σαν ένα μικρό πακέτο τσίχλες, δύο μικρά πακέτα τσίχλες ενωμένα μεταξύ τους. Τόσο μικρό. Και όμως είναι ένα παιχνίδι το οποίο βγάζει πολύ. Πολύ fun. Είναι πολύ διασκεδαστικό. Έχει το Push Your Luck Element έντονο. Παίζει 2-6 παίχτες, κρατάει 30 λεπτά και απευθύνει σε ηλικίες 8 και πάνω. Πάμε να το ανοίξουμε να δούμε τι υπάρχει στο μικρό αυτό κουτάκι. Οι κανόνες σε διαφορετικές γλώσσες. Ας κρατήσουμε μόνο τους αγγλικούς. Έχουμε γυρίσει βίντεο όπως παίζει το παιχνίδι. Οι κανόνες του παιχνιδιού όλοι και όλοι είναι αυτοί. Το φυλάδι αυτό που βλέπετε. Και από την πίσω μεριά. Το πίσω φυλάδι. Είναι πάρα πολύ απλοί οι κανόνες. Παρ' όλα αυτά το παιχνίδι βγάζει πάρα πολύ gameplay και πολύ fun. Έρχονται όλα pre-punched, οπότε έτοιμα μέσα στο κουτί. Ξεκινάμε από το υποβρύχιό μας και αρχίζουμε να κατεβαίνουμε κάτω-κάτω στο βυθό. Το παιχνίδι παίζει μέχρι 6 παίκτες, έτσι. Αρχίζουμε να κατεβαίνουμε κάτω στο βυθό, καθώς εδώ να βάλουμε τους δίτες μας, ένα για κάθε παίκτη. Καθώς ο δείκτης αυτός προχωράει, το δείξουμε λίγο καλύτερα εδώ. Καθώς ο δείκτης αυτός προχωράει μέχρι να φτάσει στο τέλος, όπου αν δεν έχουμε καταφέρει να γυρίσουμε, τότε ό,τι καταφέρουμε να κερδίσουμε το κερδίσαμε, αλλιώς χάνουμε. Δύο ζάρια ξύλινα, απλά ξύλινα ζάρια. Και εδώ είναι τα tokens του παιχνιδιού, έχουν να κάνουν καθαρά. Μπαίνουν με τη σειρά, δηλαδή τα τριάρια, η άση και πιο κάτω. Βλέπετε, δίνει περισσότερους πόντους, γι' αυτό αυτό δίνει 0. Ενώ το άλλο που φτάνει μέχρι το 4, αυτό δίνει 0. Ενώ αυτό φτάνει μέχρι το 4, δίνει μέχρι 12 πόντους. Από πίσω είναι οι πόντοι. Και αυτό που κάνεις είναι ξεκινάς να κάνεις μια διαδρομή, δεν έχει σημασία τώρα το πώς. Ξεκινάς από κάτω και κατεβαίνεις. Με όλα από το ίδιο σχήμα. Έτσι. Οι παίχτες μπορούν να τα πάρουν και να τα διεκδικήσουν όταν σταματάνε πάνω και να το γυρίσουν να το πάρουν. Μετά υπάρχουν διάφορα τέτοια tiles και πηγαίνουμε από το 1 με τη μία τελεία σε αυτό με το νούμερο 2 που αλλάζει και σχήμα. Από την πένα πηγαίνουμε στο τετράγωνο, οπότε αρχίζεις και κινείσαι πάνω σε τέτοια σύμβολα μετά. Καθώς συνεχίζεις να κατεβαίνεις κάτω και ούτω καθεξής. Το θέμα είναι πόσο κάτω θα πας και αν θα προλάβεις να γυρίσεις επιτυχημένα πίσω, γιατί κάποια στιγμή μετά το... Εδώ, μετά το 2 μπαίνει το 3 και ούτω καθεξής. Έτσι, μέχρι να φτάσουμε στα πιο ψηλά νούμερα. Το θέμα είναι λοιπόν πόσο κάτω θα καταφέρεις να φτάσεις, γιατί όταν πας πολύ χαμηλά, κινδυνεύεις να μην προλάβεις να γυρίσεις πίσω, γιατί οι παίχτες ακολουθάνε αυτή τη διαδρομή πάνω στα βλακίδια, καθώς βουτάνε πιο βαθιά και πιο βαθιά. Έτσι. Και κινδυνεύεις λοιπόν όταν, αν κατέβεις πολύ κάτω, πολύ χαμηλά, κινδυνεύεις να μην προλάβεις να γυρίσεις πίσω, οπότε ό,τι μάζεψες δεν μετράει καθόλου, γιατί ουσιαστικά έχεις χάσει το παιχνίδι και δεν έχεις μαζέψει πόντους νίκης. Είναι πολύ έντονο το push your luck, κοιτάξτε σε πόσο μικρό κουτάκι χωράει. Πολύ καλή λύση για μικρό φορητό παιχνίδι που μπαίνει μαζί στην τσέπη και το παίρνουμε σε μια παραλία, το παίρνουμε σε ένα ταξίδι, σε μια διαδρομή, σε μια εκδρομή. Το έχουμε βάλει και σε top video για παιχνίδια προτείνουμε για παραλία. Μπορούμε να το απλώσουμε πάνω σε μια πετσέτα ή πάνω στην παραλία σε ένα τραπεζάκι μικρό ή σε μια επιφάνεια μικρή και να παίξουμε. Πολύ ωραίο παιχνιδάκι, πολύ ευχάριστο. Αυτό είναι το unboxing. Έχουμε γυρίσει το how to play. Προτείνω να του ρίξετε μια ματιά και είναι ένα μικρό παιχνίδι το οποίο πραγματικά αξίζει για την περίσταση και το είδος. Αυτό είναι το Deep Sea Adventure.